Οι εγγραφές ξεκινάνε, όπως είδατε, που αφορούν τα τροφεία και μετά έρχονται οι αιτήσεις που αφορούν τα βάουτσερ από το ΕΣΠΑ. Φέτος υπάρχει μία αλλαγή, προτεραιότητα δίνεται στα τροφεία και από εκεί και πέρα μετά ο κόσμος θα επιλέξει σύμφωνα με τα βάουτσερ και τις επιδοτήσεις που θα έχει, τις επιχορηγήσεις αυτές. Απλά αυτό μας δημιουργεί ένα θέμα γιατί δεν ξέρουμε πόσα από τα παιδιά των τροφείων θα δικαιούνται τα βάουτσερ, ούτως ώστε για να γνωρίζουμε ακριβώς τη δύναμη που θα μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε. Θα το δούμε και αυτό. Κάτι καινούριο είναι, θα το ρυθμίσουμε. Πέρσι είχαν γίνει περίπου 400 αιτήσεις, ικανοποιήθηκε όλος ο αριθμός. Περισσότερες αιτήσεις έγιναν 430 νομίζω. Δεν ικανοποιήθηκαν όλα τα παιδιά, έμειναν κάποια βρέφη έξω, τα οποία λόγω των προδιαγραφών είναι πολύ δύσκολο να είναι υποφελή όλα αυτά τα παιδιά, δεν γίνεται. Και φέτος με τους καινούριους νόμους και τις καινούριες προδιαγραφές, ίσως η δύναμη λίγο της απορρόφησης να μικρύνει. Διότι πλέον μπαίνουμε σε καινούριο νομικό πλαίσιο, πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα τετραγωνικά και όλες αυτές τις προδιαγραφές που χρειάζονται. Οπότε δηλαδή φέτος μπορεί να έχουμε και λιγότερα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς, αυτό μας λέτε. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε γύρω στα 370-380. Δεν μπορούμε, σύμφωνα σας λέω με τις διατάξεις που υπάρχουν τώρα, να φιλοξενήσουμε 400 παιδιά με τον καινούριο νόμο, ο οποίος είναι σε ισχύ και εφαρμόζεται.